Στέλιο! 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 Πού είσαι, αγόρι μου! Έβρε, Νίκο, άκουσα μόνο το... Hop. Συγγνώμη, μάλλον σοκαρίστηκε αυτό που άκουσα, αλλά πρέπει να κλείσουμε κιόλας γιατί φτάσαμε στο τέλος. Ξεφύγαμε, άντε! Πάει κομπούλα μας, πάει. Έχουμε βόλι, έχουμε, δεν έχουμε! Και τι δεν έχουμε, γιατί πολύ μεγάλα, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Επιστροφή αύριο, τα λέμε στις 6.30. Αύριο, σε μέρα τσαμπιολί αύριο. Θα δώσουμε αύριο... Προγνωστικά για να μην πάτε ταμείο. Πολύ ψωμί. Εγώ, γιατί εγώ πετυχαίνω. Γεια σας. Είναι να φύγω γι' αυτό. Σιγά. Άντε ρε Νίκο. Έχω παίξει τριάδα. Ναι. Γκολ-γκολ Λάρισα, όχι το πιάνω. Μπράβο, συγχαρητήρια. Γκολ-γκολ Πανετολικός Αστέρας, το πιάνω. Ναι. Και έχω βάλει τρίτο παιχνίδι, χ2 ακατρόμητος. Ναι. Κάνει το 0 ατρόμητος, κάνει το 1 ΑΕΚ, κάνει το 2 ΑΕΚ, άμα λέμε. Και κάνει το 2 ατρόμητος καθυστερήσεις. Ναι, το ξέρουμε πώς πήγε το μάτσο. Ναι. Και είμαι τώρα πάνω από τη γνωστή μπλε εταιρεία και είμαι πάνω από το κουμπί του Cash-out. Τα τραβάζω. Τα τραβάω. Ναι. Και ένα λεπτό μετά κάνει ΑΕΚ το 3-2. Πω, γιατί πόσο μιλάμε, διψήφιο, τριψήφιο. Διψήφιο. Με δυνατό μπροστά ή. Κοίταξε, καλό. Τριάρι. Βγάλαμε το ένα ζευγάρι παπούτσια που πήγαμε. Εντάξει. Καλά ήταν. Ξάρι. Καλά ήταν. Ένα ζευγάρι παπούτσια τα δύο που πήγαμε το βγάλαμε. Λοιπόν, σαν το σκύλο. Παπούτσια με... πήρες φίλε. Εγώ μην ξαναπώ τώρα ότι δεν πήρε ένα δώρο. Μην το ξαναπώ. Τι έγινε εδώ. Τι πήρε δώρο. Τι έγινε εδώ. Ρε εσύ, άντε πάλι. Δεν θα ξανακάνω μια κουβέντα πραγματικά. Νάντε. Είσαι άπλιστη. Καλά. Είσαι άπλιστη. Εγώ στα δικά μου γενέθλια που είναι σε ένα μήνα έτσι. Ναι, ναι. Που εγώ δεν θα σου πω να μου κάνει έκπληξη. Ναι, ναι. Εντάξει. Δεν θα ζητήσω δώρο. Τι πάει. Η αγάπη σου δεν ξέρω κάτι κάνω. Η αγάπη σου και η φιλία σου είναι το δώρο μου. Αυτές τις βλακίες, ρε Νίκο. Σωστά, γιατί την αγάπη και τη φιλία δεν μπορώ να τα ψεκαστώ και να μυρίζω ωραία πριν βγω έξω. Γυναίκες, ρε φίλε, τι να πεις, τι πράγμα είναι αυτό δηλαδή. Τώρα έχω εγώ άδικο ή είχε αυτός άδικο. Στα υλικά αγαθά είναι όλη την ώρα. Όχι, εγώ είπα ότι έχω δίκιο. Έχει δίκιο, κάτσε. Περίμενε, όχι, περίμενε, να σου πω κάτι. Γκόμενά μου την έχω. Να την πάρω δώρο. Εντάξει, υποτίθεται ότι εδώ πέρα είμαστε κάθε μέρα μαζί εδώ. Είμαστε φίλοι τόσα χρόνια. Πρέπει να πάρεις ένα δώρο. Έχει πάρει αγάπη μια θέση άμυνα. Τουλάχιστον πήρα μια κολόνια. Πήρα μια κολόνια. Αποθεώνω. Αποθεώνω την κολόνια και σωστή κολόνια. Υποτίθεται εδώ είμαστε, εδώ φίλοι είμαστε. Όχι, αποθεώνω την κολόνια. Αυτό. Μένω εκεί. Ρε την αγάπη. Δεν ασχολούμαι με κανέναν άλλον, τίποτα. Θα μας τρελάνει τελείως, παιδί. Όποιος δεν κάνει δώρα δεν υπάρχει. Παιδιά, να κάνετε δώρα είναι το μήνυμα της εκπομπής. Πόσο χρονών είσαι? Εγώ. Ναι. 25. Πλέον. 25, ε. Ας λέμε 24, λέω. Τι μέρες στην πραγματικότητα πόσο είσαι? 31 Δεκάτου 1994. Πραγματικότητα είσαι 12. Α. Νίκο, άντε άνοιξε την πόρτα. Άνοιξε την πόρτα. Άνοιξε την πόρτα, να φύγω θες. Φύγε. Να φύγω. Άντε γεια. Πώς θα αφήσω μόνη σου. Θα κλάψω πάρα πολύ. Τρία μου τα μπουτάκια. 2,87 και 3 οχτάρια. Κάτσε γυρίσουμε τις γραμμές. Δεν το έκανε. Τι ερασιτέχνης είναι αυτός ρε. Και θέλει να κάτσε να μιλήσει σοβαρά. Που έχει ξεχάσει να κάνει το πιο βασικό. Πολύ normal. Πάρα πολύ normal. Νίκος Παπαδόπουλος είναι αυτός. Αν κάνουμε κουμπί σοβαρά, αγάπη, να πάμε στο Χατζηνικολάου. Να, έχουμε γραμμή. Έχουμε γραμμή, τον έχουμε βεβαίως. Γεια σας, καλησπέρα. Έλα, Νικόλα. Ναι, γεια σας. Τι γίνεται, Νικόλα? Καλά, δόξα τω Θεώ, ποιος είναι? Έλα, κλεωμένη. Έλα, ρε κλεωμένη. Τι γίνεται, τι έγινε, ο μπασκετικός Άρης τριάδα πάει, βλέπω, όπως τα έλεγες. Μα γιατί δεν ανοίγεις γραμμές, ο Χρήστος, γιατί δεν ανοίγεις γραμμές? Γιατί προτιμάμε να μιλάμε λίγο περισσότερο εμείς και όποτε μας δίνεται ευκαιρία να ανοίγουμε κιόλας, εντάξει. Γιατί είχαμε να πούμε και αρκετά κιόλας μετά το Σαββατοκύριακο. Γιατί συμφωνώ με τον Χρήστο εδώ πάρα πολύ, στα πιο πολλά που λέει, βέβαια διαφωνούμε και σε κάποια. Ναι, ναι. Αλλά στα πιο πολλά συμφωνώ. Μάλιστα. Όσον αφορά για το παιχνίδι του Σαββάτου, πρέπει να παρέμβει λίγο Τέο. Ναι. Όχι μόνο με λόγια, αλλά και με έργα. Ναι. Έτσι, με πιθανό πρόστιμο. Θες και πρόστιμο. Και αργά ή γρήγορα ο κύριος Σένικ θα καταλάβει ότι κάποιοι παίκτες είναι κουρασμένοι και πρέπει να καθίσουν λίγο στον πάγκο, γιατί υπάρχουν οι εναλλακτικές λύσεις. Ναι. Αλλά σε αυτά θα πρέπει να το συμβουλέψει και κάποιος. Ο κύριος Σένικ είναι χθεσινός. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, όσον αφορά το μπάσκετ και αυτά που ακούω από εδώ και από εκεί, ναι, ναι. Ο κύριος Γουλιέλμος και ο κύριος Μαρκόπουλος δεν είναι medium να γνωρίζουν το τι θα γίνει με τον τραυματισμό του Μποχωρίδη. Δεν το ήξερε κανείς αυτό. Ναι.
σε αυτά τα παιχνίδια που ο Άρης είχε χάσει στο καλάθι με τον Μποχουρίδη που πάνω σε αυτόν χτίστηκε ο Άρης στο μπάσκετ. Ναι. Τα κέρδιζε νομίζω άνετα με 10 με 15 πόντους. Ναι. Δεν ξέρω τι αν ακούγονται αλλαγές, που πρέπει βέβαια να γίνουν αλλαγές. Λέγουμε το ρεπορτάζ από ό,τι βλέπω λένε για τρεις αλλαγές, αλλά και μία αλλαγή να γίνει καλό είναι, αν δεν υπάρχουν χρήματα για τρεις αλλαγές, γιατί ακούω το άλλο, τον ακούω ότι υπάρχει περίπτωση να φύγει και ο Γκάγκιτς και ο Μιλόσεβιτς λέγεται. Μιλόσεβιτς. Μπράβο, μπράβο. Αν δεν υπάρχουν χρήματα για τρεις αλλαγές, μπορεί να γίνει μία αλλαγή ή δύο αλλαγές, αλλά αυτοί που θα έρθουν θα πρέπει να είναι καλύτεροι από αυτούς που υπάρχουν. Εννοείται αυτό. Α, μπράβο, εννοείται. Οι μερικοί δεν το εννοούν. Κάνε μεταγραφές λένε. Κάνε. Και ακούω και άλλους. Τώρα λέει ο Άρης έπαιξε με τους εύκολους και από εδώ και πέρα έχει λέει τα δύσκολα. Ναι. Ποια δύσκολα, με ποιους, με τους Toronto Raptors θα παίξει. Ποια είναι τα δύσκολα δηλαδή. Δεν έχω δει το πρόγραμμα της ομάδας συνέχεια να σου πω. Μπράβο, όλες οι ομάδες, μπορούν να χάσουν από οποιονδήποτε και να κερδίσουν οποιονδήποτε. Αν εξαιρέσεις τον Παναθηναϊκό που είναι μια κατηγορία μόνος του. Κάτσε ρε Κλεμμένη, γιατί ο Κολοσσός στο παλέτι ήταν δηλαδή δύσκολο. Όχι, δεν ήταν δύσκολο, εύκολο ήταν. Εύκολο ήταν, πανεύκολο ήταν. Γι' αυτό σου είπα ότι ο σχεδιασμός το καλοκαίρι έγινε πάνω στον Μποχωρίδη. Αυτό έγινε. Δεν θα βρούμε δικαιολογία τώρα για τον μπάσκετ πίσω από το... Όχι, δεν βρίσκω εγώ καμιά φορά, καμιά δικαιολογία δεν βρίσκω. Συσπήρωση θέλει. Αλλά έτσι, κάποιοι τα ισοπεδώνουν όλα και ρίχνουν τις ευθύνες στο Γουλιέλμο. Δεν έχει. Ευθύνες στο Γουλιέλμο. Ναι. Τι ευθύνες έχει ο Γουλιέλμος που τους είπε από την αρχή τι ακριβώς μπορεί να κάνει. Ας πήγαιναν κάποιοι άλλοι να πάρουν τις μετοχές από το Λάσκαρη, γιατί δεν πήγαν. Δεν υπήρχε άλλη λύση. Ο Γουλιέλμος... στο Γουλιέλμο έδωσε τις συμμετοχές. Τώρα, αν δεν υπήρχε ο Γουλιέλμο, δεν ξέρουμε πού θα ήταν ο Άρης. Βεβαίως και το έχουμε πει αυτό, αλλά απ' την άλλη δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα κάνει. Αλλά απ' την άλλη, περίμενε! Αλλά απ' την άλλη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνει κριτική στο Γουλιέλμο. Όχι, το κάνω, μα και εγώ κάνω κριτική στο Γουλιέλμο. Μην μένουμε σε αυτό για να μην κάνει κοιλιά συζήτηση, πάμε παρακάτω. Και εγώ κάνω κριτική στο Γουλιέλμο, βέβαια. Λοιπόν, δε μόλις αυτό το τραγούδι που ακουγόταν είναι από τους Άμπα. Αυτό έβαλα στην αρχή, ναι. Α, πολύ ωραίο τραγούδι. Άμπα μου αρέσουν, από τους λίγους ξένους που μου αρέσουν. Καλή είναι, καλή. Βέβαια, τα δύο ξένα συγκροτήματα που μου αρέσουν πάρα πολύ είναι η Army of Lovers και η Motor Tokens. Και βέβαια από την Ελλάδα ο μοναδικός και ανεπανάληπτος, τίποτα άλλο, μόνο αυτό που φτιάχνει. Σάκης. Μπράβο, μπράβο. Ο Ρουβάς, ναι. Θα βάλουμε ένα τραγούδι έτσι για σένα. Δεν μου λες ρε Νικόλα. Έλα. Στην Τούμπα το παιχνίδι τελείωσε ή παίζουν ακόμα. Δεν ξέρω φίλε, θα συνδεθούμε σε λίγο να δούμε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά Κλεμμένη, να είσαι καλά. Πάρα πολύ ωραίο Νίκο, μπράβο. Army of Lovers ξέρεις εσύ, νιώθεις. Αχ, δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Πάρα πολύ αστείο, γελάσαμε πάρα πολύ με το τελευταίο. Δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Πολύ καλό αστείακι από χθες. Πάρα πολύ ωραίο. Συνεχίστε το. Έλα. Τι γίνεται κατά τα άλλα. Τι να γίνει κατά τα άλλα, καλά. Army of Lovers έβαλα. Αφού ζήτησε και ο Κλεμμένης και το αρέσουνε κιόλας, μετά βάλουμε και ρουβά μας. Εσύ πότε πας Κρήτη, μετά διακοπή. Σε ένα μήνα. Πότε είναι, 14. Γιατί. Τι 14 ρε. Δεκεμβρίου. Καλά τόσο μετά είναι, έχεις κλείσει η εισιτήρια για 1,5 μήνα μετά. Εγώ τόσο καιρό που μου λες έχω κλείσει για Κρήτη, κλείσει για Κρήτη, να μου πέσα την εβδομάδα ρε. Αυτή. Τι αυτή, ο Σταύρος φεύγει το Σάββατο και έκλεισε. Μπορεί να μην έχει κλείσει καν ακόμα. Εντάξει. Εμείς προνοούμε. Τι κάνετε, ρε. Προνοούμε. Έλα, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Γεια σας. Είμαι ο Μάκης από Αθήνα. Από τον Έλα, ρε Μάκη. Έλα, ρε Μάκη. Αφορίνα μου, τι να σου πω. Πήγαμε στο γήπεδο. Πήγες, μπράβο. Ναι, γιατί μέχρι καμιά ώρα πίσω, μια μισή, είχα πάρει επίθεση νωρίς βάρδια, ενώ δεν πολύ απόγευμα, ναι. Για να μπορέσουμε να πάμε στο παιχνίδι μαζί με τον φίλο μου τον Αριανό από τα Τρόλεϊ που είναι, ναι. Ο άλλος Αθηναίος, και με τα αγόρια μας. Ήμασταν λοιπόν 5 άτομα, κατεβαίνουμε, μπαίνουμε τέλος πάντων στο κήπεδο, βγαίνει η ομάδα, όλοι και ζήτω και μπράβο, πήγε πως πήγε το πρώτο ημίχρονο με τα γνωστά λάθη και την νοοτροπία που δεν πήγαν μέσα να τους οπεδώσουν, να καταλάβουν ότι δεν έχουν καμιά ελπίδα. Πάει το ημίχρονο. Να φωνάζει ένας πιο μπροστά ένας αδερφός μας. Πιο μεγάλος από μένα. Εγώ είμαι τώρα στα 49, στα 50, αυτός είναι, ξέρω εγώ, 55. Λοιπόν, να λέει, μα τι κάνει, κοιμάται όρθιος αυτός ο Γερμανός. Δεν βλέπει ότι οι πέντε ενέργειες κάνουν, πώς τον είπαμε,
την κοινή. Ναι. Η ΖΕΚΑ ήταν λάθος. Μπορεί να μην κόπεσε, μπορεί να ήταν λάθος, γιατί όντως είναι λάθος. Δεν παίζει ο άνθρωπος στα αριστερό. Εκτρέμει είναι η μόνη λίστα, έτσι χαραμίζεται τελείως, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και δεν τον έβγαζε. Μόλις βγήκε ο άλλος με αποβολή, εκείνη τη στιγμή έπρεπε να σηκώσει γαζέτα με επιγόντως δύο άτομα, τους πιο κατάλληλους που θεωρεί εκείνος, εντάξει, θα πω εγώ ποιον είναι αυτή τη στιγμή, να βγάλει την κοινή που σερνότανε και τον... ποιος αυτός ήταν που ήταν λιγάκι... Ο Γκάμα. Τριζερούν και δύο χορεύουν. Μπράβο. Εμένα ο Γκάμα ήταν. Μπράβο. Την κοινή και Γκάμα, δυστυχώς οι θέσεις ήταν λίγο έξω τα νερά τους. Ναι. Και ο... δυστυχώς και ο άλλος, ο αφεντικός μας, ο Σουηδός, ο Γκρέν, πώς το λένε. Ο Σούντγκρεν. Ο Σούντγκρεν, ναι. Τι διάλειο το μυαλό μου, δεν ξέρεις. Ο Σούντγκρεν, τα παιδιά παίζει από το Μάρτιο, εντάξει. Ναι, πάλι... κοίτα, δεν είναι θέμα σωματικής κούρασης νομίζω για κάποιους, είναι θέμα πνευματικής κούρασης. Και αυτό. Εγώ εκεί το αποδίδω, γιατί επειδή σου λέω, επειδή ρώτησα σχετικά, ειδικά για τα μπακ κιόλας και για το Σούντγκρεν, αν είναι πολύ φορτωμένοι ας πούμε και μήπως θέλουν ένα μάτς να κάτσουν έξω, οι αριθμοί τους είναι καλοί. Τώρα το κομμάτι της πνευματικής κούρασης είναι κάτι άλλο. Εκεί πρέπει ο ίδιος ο παίχτης, αυτό δεν μπορεί να δεις μετρήσεις ο προπονητής. Ναι. Αυτό πρέπει ο παίχτης να πάει και να του πει που του Σούντγκρεν του έχουν πει ότι αν θες μια-δύο προπονήσεις, μην έρχεσαι. Κάτσε λίγο ξεκουράσω άμα θες. Λίγο, ναι, ναι, παιδιά. Ναι, όχι, άνθρωπο, λέει, δεν θέλω. Ρομπότ. Δεν θέλω, λέει. Θέλω να είμαι εδώ. Εντάξει, προς τιμή του, εντάξει, επαγγελματία. Πρέπει προς τιμή του και να τον χαιρόμαστε. Εντάξει, για να τον χαιρόμαστε, όμως για να τον χαιρόμαστε, πρέπει να αποδίδει όσο μπορεί καλύτερα. Ναι. Όταν ο άνθρωπος αρχίζει να νιώθει ότι πρέπει, έχει υποχρέωση να τιμήσει το συμβόλαιό του, γιατί μπορεί να είναι φιλότιμος. Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε ότι οι Σουηδοί δεν κοροϊδεύουν, οι Σκανδινάβοι και τέτοια. Μην φτάσεις όμως στο σημείο να προσπαθείς και να μην σου βγαίνει και να λες ότι θα παίξω γιατί πληρώνομαι και ξέρω εγώ. Όχι ρε φίλε. Με το ζόρι άφησε τον πες του με το ζόρι να ξεκουραστεί. Και βάλε αυτόν τον άνθρωπο, τον άλλο πώς ήταν τον Κωνσταντινίδη. Τι είναι ανάπηρος, είναι διαδικά καθυστερημένος. Δεν ήταν αποστολή. Δεν ήταν αποστολή πάντως. Ναι, δεν μπορεί είναι παιδιά. Δηλαδή έφτιαξε να κάνει. Έφτιαξε ο Βαλεριάνος, ήταν καλή, ήταν μέτρη, ό,τι ήταν. Δεν έχει σημασία. Κράτα ένα backup. Και αν δεν θες να βάλεις τον Κωνσταντινίδη, βάλε το Σάσα και αυτός μπορεί να παίξει. Έλατε, στην ανάγκη, ναι, έστω και αυτό. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Για μένα μεσοεπιθετικά ίσως πρέπει να κάνει μια-δυο αλλαγές, θα δούμε, τέλος πάντων. Έστω, εντάξει, υπομονή μέχρι το Γενάρη. Και μετά και τότε θα ελπίσουμε ότι θα βρουν τις καλύτερες δυνατές, να κάνει τις καλύτερες ενέργειες, δηλαδή το, και τις κινήσεις στους παίκτες, τοποθετείς δηλαδή το σχήμα της ομάδας, και να αποδώσουν όσο μπορούν καλύτερα, μπας και δεν πονέσουν άλλο τα ματάκια μας. Να είσαι καλά, να είσαι καλά Μάκη μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Φιλιά, φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Φίλε Αντώνη, δεν μπορώ να παίξω στο... Τώρα δεν μπορώ να το βάλω το βίντεο που μου έστειλες. Θα το τσεκάρω μετά. Στο Messenger. Θέλετε και στα social media βεβαίως και τις αγάπης Γαβριλίδου και τον Νίκο Παπαδόπουλο εδώ πέρα. 2-3-10-2-7-3-8. Η εκπομπή Ναυάγιο, η εκπομπή ό,τι να είναι στα Ριτζιανά της πόλης. Εντάξει, 6,5-7,5. Δύο τυχάρπαστοι. Οι οποίοι βγαίνουν και μιλάνε και λένε τα δικά τους ότι να είναι, παιδί μου, εντάξει, τώρα, δηλαδή, δεν είναι, γυρίστε τη βελόνα, δηλαδή. Όχι, χοντρό, μην τη γυρίσετε. Γυρίσετε και βάλε το εδώ και μείνετε εδώ. Αγάπη, τι κοίτας με τόση προσιλή στο κινητό σου, έχουμε εκπομπή. Βλέπω ένα βίντεο από τη Γαλλία. Α, ναι, τι. Έχει αποβάλει... Όπα. Έλα, γραμμή. Πάμε στο φίλο Γερ, χαίρετε. Ναι, 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 ναι. Μας ακούτε. Εσείς είστε. Γεια σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, δόξα τω Θεώ. Αντώνης. Έλα, αγοράκι μου, τι μου έστειλες και δεν μπορώ να το βάλω στον αέρα τώρα, τι είναι αυτό? Είναι μπαμπάς και γιος αντίπαλοι. Αντίπαλοι πού? Α, βλέπουν μπάλα και είναι... Ναι, είναι αντίπαλοι. Και βάζει γκολ η ομάδα του γιου. Ναι. Τρες παλιάρα, φίλε. Ωραία. Γι' αυτό εμείς με τους μπαμπάδες μας ακολουθούμε την ίδια ομάδα για να μην έχουμε τέτοια. Εγώ πάντως, φίλε, τα έκανε Ριγανάκη από την πρώτη μέρα, τα κρέμασαν ανάποδα. Και τους είπα, ή Άρης ή κρεμασμένα ανάποδα. Ή Άρης ή υιοθεσία. Διαλέξτε. Τέτοια πράγματα, φίλε, δεν υπάρχουν πουθενά. Να βλέπεις πάω Κάρης να βάλει γκολ ο ΠΑΟΚ και να γιώσει να είναι ΠΑΟΞΙΣ και να σε φωνάζει γκολ στα μούτρα σου. Ό,τι πιο ωραίο. Χοντρό, χοντρό. Αποκλήρωση. Ό,τι πιο ωραίο. Χοντρό είναι. Αποκλήρωση, φίλε, και έχω και πολλά μηδενικά στην τράπεζα. Μόνο μηδενικά όμως. Παίρνω και από εδώ, Ράντονι. Μόνο μηδενικά σου λέει. Παίρνω και από εδώ, μην τα τρώσω, αλλά μόνο σου αμαρτία είναι. Ναι, ρε, σε δώσω μηδενικά έχω σαν σου λέει μόνο, μόνο μηδενικά. Δεν έχει μπροστά τα μηδενικά κάτι. Όχι, μόνο το κόμμα έχει. Το άλλο λείπει. Τι να κάνουμε, Ράντονι. Μία μικρή λεπτομέρεια δεν είναι κάτι, δεν αλλάζει. Λεπτομέρεια, λεπτομέρεια. Ένα, δύο να είχε κάτι, παιδί μου. Θέλει και δύο, όχι, επειδή το ένα.
Μιλούσα προχτές με στα, μπήκα σε τέσσερα τσάτ πανευρωπαϊκά, ας πούμε. Ναι. Μιλούσαμε, επειδή είμαι πολύ γλωσσός σαν ταξιτζής, μιλούσαμε με τους οπαδούς της Μπαρσελόνα που λένε για το πουλημένο παιχνίδι το προχτές. Ναι. Λεβάντε Μπαρσελόνα που μηδέν 1-3. Πολύ πουλημένο ρε φίλε, τι πράγμα είναι αυτό ρε. Με οπαδούς της Μπάγκερ μίλησα να ξέρεις, και αυτοί πουλημένοι λέγανε την ομάδα τους. Ναι. Τα περίεργο πράγμα ρε φίλε. Μόνο η δική μας οπαδοί δεν λένε τη δικιά μας ομάδα που λένε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Αλήθεια είναι αυτό. Τι πράγμα είναι αυτό ρε φίλε. Όποτε η ομάδα θα χάσει ή θα κάνει ένα στραβοπάτημα, το δώσανε, το κάνανε, το ράνανε. Είναι δυνατό ρε. Γιατί δεν αγαπάνε την ομάδα, δεν το καταλαβαίνω. Μου έλεγε ένας γνωστός μου χθες, λέει να σου πω, γιατί τώρα έφυγε στην Μπάγκερ, λέει, Μπάγκερ λέει, έφαγε πέντε την Άιντραχτ, μου λέει. Ρε, λαλάκα μου λέει. Και την επόμενη εβδομάδα στην Αλιάνζ Αρίνα, λέει, θα είναι φύσκα το γήπεδο, λέει. Ακριβώς ρε φίλε. Εμείς λέει πώς θα είμαστε λέει με τον Αστέρα την προσθέτω, δεν ξέρω τώρα τι να σου πω, του λέω. Ό,τι και να σου πω. Δεν το κοιτάω εγώ το πόσοι θα είναι, αν θα είναι πολύ ή ναι, θα είναι λίγο. Αυτό όμως που γίνεται, ότι κάθε φορά που η ομάδα. Φίλε, ολόκληρος Άρης τη δεκαετία του 80 αποδόμησε τη μεγαλύτερη ομάδα που έβγαλε ο σύλλογος ποδοσφαιρικά. Ναι. Η ομάδα από έναν αγώνα στον Παράζ. Από το οποίο το βγάλανε οι ίδιοι οι Αργιανοί, το έχουν. Λένε ότι ήταν πουλημένο χίλια τύπο. Είναι δυνατό ρε. Και εκείνη η ομάδα, φίλε, τι ήθελε, ένα σεντερφόρ ήθελε. Πάντα σε στραβεί ο κόσμος. Να κάνει παπάδες. Δηλαδή, ρε φίλε, αν οι ίδιοι οι Αργιανοί λέγανε για την ομάδα, την ίδια ομάδα, στον ίδιο σύλλογο, τη δεκαετία του 80, στη διαβολοβδομάδα του μπάσκετ, σε Κέρκυρα και Παλέ που χάσαμε σε 7 μέρες δύο τίτλους, και λέγανε τα ίδια πράγματα και ξεπλιόταν εκεί η ομάδα, δεν έκανε ποτέ τίποτα. Πάντα σε στραβεί, Αντώνη, ο Έλληνας φίλαθλος, όχι μόνο του Άρη. Και των άλλων ομάδων, κυρίως των μεγάλων. Όχι, έτσι. Ρε φίλε, δική μας είναι χειρότερη, ρε φίλε. Δική μας είναι χειρότερη. Δεν θα πω τώρα σε δικασίες σύγκρισης, αλλά το θέμα είναι ότι πάντα στη στραβή υπάρχει μια μερίδα ανάμεσα αυτούς που θέλει αίμα. Εγώ το κατάλαβα μετά το Μάση Νέα Σμύρνη, που σου λέω και εγώ εκνευριστικά και εγώ λέω το γαμό το δηλαδή. Παίζει με παίχτη παραπάνω το 48 με τον ατρόμητο του Λιμπεράκη, που δεν θέλω να υποτιμήσω το παιδί, το ξαναλέω για να αναδείξω διαφορά ποιότητα. Ναι, ναι, και δεν μπορεί, ρε φίλε, δηλαδή να του βάλει ένα ρήμα δογκό να τελειώνουμε. Και να του τελειώσει εκεί και τρώ κιόλα. Εντάξει, αλλά μπαλίτσα είναι ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Ρε εσύ Νικολάκη, συγγνώμη αγάπη που δεν μιλάμε εσύ. Πριν μια περίπου μια 15ετία, η Newcastle έπεσε στην Championship έχοντας το τέταρτο μεγαλύτερο μπάτσο στην κατηγορία, ρε φίλε, την Premier League. Ναι. Πουλημένη ήταν κι αυτή. Μπαλίτσα είναι, άνθρωπος θα πάει και πήγε ρε φίλε. Μπαλίτσα είναι, σπόρ είναι, άνθρωπος θα πάει και πήγε ρε φίλε, απλά πράγματα. Σποριά. Δεν λέω εγώ να μην είμαστε εκνευρισμένοι, καμιά φορά δεν παίζουν καλά, δεν κάνουν. Δεν αντιλέγω. Αλλά από το δεν παίξανε καλά μέχρι το ήταν πουλημένοι έχει τεράστια διαφορά. Πω και το σύλλογο. Καθιδρύζεις το σύλλογο. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να υποστηρίζεις μια ομάδα την οποία θεωρείς ότι έχει πουληθεί. Δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω την ομάδα εγώ ρε φίλε. Μπορείς να υποστηρίξεις εσύ, Ρενίκο, μια ομάδα που πιστεύεις την ομάδα σου που λέτε σε κάθε ευκαιρία, γίνεται αυτό το πράγμα. Όχι. Εμείς, αυτοί πώς την υποστηρίζουνε ρε φίλε. Την άλλη εβδομάδα θα πανηγυρίζουνε. Γι' αυτό αγαπάμε την επιτυχία και όχι την ομάδα. Ναι, ναι, ο άλλος δεν έχει, ναι, ο άλλος παλεμάχος. Πού να τους δω τους παλεμάχους ρε φίλε αυτοί. Όχι, τους έχουν καθιδρύσει όλους. Όλους. Ναι. Ο Πάλας πρώτος ήταν μέσα στην πίκρα, ο Θοδωρής. 18 χρόνια στον Άρη έπαιξε ρε φίλε. 18 χρόνια στον Άρη ρωτήσει έναν Αργιανό άνω κάτω των 30, δεν ξέρει ποιος είναι ο Θοδωρής ο Πάλας. Δεν το ξέρει. Δεν το ξέρουν πολύ, όχι όμως. Από τα 21 του Άρη στον Άρη, δες, από τα 21 του. Η επιτομή του αριστερού μπακ. Μπακ, full back. Κι άλλος πώς λέγονταν, ρε, έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα. Αχ. Ποιος? Ο Τζιφ. Όχι ο Τζιφ, ρε. Δεν ήταν... Ο Τζιφόπουλος. Ε? Ο Τζιφόπουλος. Όχι ο Τζιφόπουλος, πιο μπροστά ο... Ο Τάπας, ρε. Ο... Αχ, έχει κολλήσει το μυαλό μου. Τι μέσα. Χαφ, έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα. Τέλος πάντων. Όχι όλε, ούτε ο κοντός. Όχι όλε, Έλληνας. Τέλος πάντων, έχει κολλήσει το μυαλό μου. Όχι, όχι, σε μπερδίζω, θα το θυμηθώ άλλη φορά. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω. Συγγνώμη κιόλα που ήμουν λίγο έτσι. Όχι, Άντων, δεν υπάρχει τώρα, δεν τρελό. Καλά είναι. Σε καταλαβαίνω. Να είσαι καλά, φλεγάκι. Καλή συνέχεια. Κόλλησε το μυαλό σου, Νίκο. Σε δύσκολη κατάσταση. Ναι, αποσυντονίστηκα. Χάθηκα στο μπλε το μάτιό σου. Καλά. Θα πάμε στο διάλειμμα. Όχι, νωρίς είναι ακόμα. Κάτσε, αγαπέ, περίμενε, κορίτσι μου, τι βιάζεσαι. Παραπέντε είναι ακόμα. Είπα, νωρίς είναι ακόμα. Μιλάτε τώρα. Πώς πέρασε την Παρασκευή, τι έγινε. Εσύ, ναι, αρβάρεις, θα ξαναρθείς. Εντάξει. Έχεις να πεις κάτι για αυτήν την αγωνιστική. Τι να πω. Γενικότερα.
Μας έχει κάποιο άξιο, τι δεν λέει. Ρε Νίκο, φτάνουμε το στοίχημα. Τι άσο που λες και στον γκουρού του στοιχήματος πια. Εντάξει, αφού έτσι το συνδέεμαι πλέον έτσι πάρα πολύ. Φτάνουμε το στοίχημα. Όταν πει τι φτάνει και τι φτάνει, άμα δεν θες πήγαινε να κάνει εκπομπή στα πέρα. Γενικά πες, κάνε. Ήταν αγωνιστική των εκπλήξεων, θα λέγαμε. Ήταν ωραία αγωνιστική ρεση. Απλά έγιναν τόσα γύρω-γύρω. Πρέπει να έχει over 15 ανακοινώσει συνολικά. Έχει πολύ πράγμα, ναι. Από Ξάνθη, Βόλο, Λάρισα. Καλά, από τον Ολυμπιακό το πανηγύρι το Σάββατο. Ολυμπιακός. Πάω και έβγαλε. Όχι. Δεν έβγαλε. Όχι. Εντάξει. Παναθηναϊκός και αυτός έβγαλε. Ναι, γενικά πρέπει να έχει over 15 ανακοινώσεις νομίζω. Μπορεί να βάλουν. Γενικότερα. Η κορυφαία. Η πιο ιδιαίτερη ήταν του Βόλου νομίζω. Πειθαρχική δίωξη το Βόλου. Την είδε. Πειθαρχική δίωξη. Ήταν του Βόλου. Η πιο ιδιαίτερη. Ναι, ρε Ηλία, δεν είναι. Η ανακοίνωση είναι τοποθέτηση τέλος πάντων. Θα βάζω το πιάνουμε, ναι, και το. Να, δεν βάλτε και αυτό, ρε. Έκανε και πάω μια τοποθέτηση τέλος πάντων. Ναι. Βάζουμε και τα Viber μέσα, Ηλία. Τα χαιρετήσματά μα τον Λίτο Καπράλο. Βεβαίω. Νίκο, θα σε ενημερώσω ότι ήταν στο Facebook. Στο Facebook βγήκε. Μάλιστα. Εντάξει. Σωστά, από άξιο Facebook βγάζει έτσι όσο ανακοινώσει του πλέον. Αυτό που λες, γιατί το κάνεις αυτό που το κάνει και ο Χρήστος στην ξυπνάδα που λέτε κάτι και γελάτε μόνοι σας. Τι είναι αστείο. Μπορεί να γελάνε και άλλοι που ακούν αυτή τη στιγμή. Ο Λευτέρης ο Δούκας λέει κάτι και είναι η θέση. Ο Αποστόλης τα λέει για αυτό το θέμα. Ο Αποστόλης το είπε μία φορά συγκεκριμένη που. Κι άλλο το λέει. Α, μας ακούνε και στην Ιταλία. Ποιο? Από ό,τι βλέπω. Ο Τζιαλουίτζι Μπουφόν. Πείτε ότι το παιδί έχει πρόβλημα. Ποιο μας ακούει στην Ιταλία? Μας ακούνε στην Ιταλία. Ναι. Τα φιλιά μας στην Ιταλία. Ναι. Και για αυτό που λέγαμε χθες με το συγκεκριμένο, δεν βγαίνει κάτι, να ξέρει, αλλά θα μάθουμε. Ποιος είναι στην Ιταλία? Κάποιος είναι στην Ιταλία, τώρα τι θες? Κάποιος θα είναι στην Ιταλία, λογικά. Τα φιλιά μας στην Ιταλία. Ναι. Όπου ενημερώνουμε ότι μας ακούνε. Βέβαια, σούπερ. Λογικά Μιλάνο πρέπει να είναι, νομίζω. Α, δεν μ' άρεσε από αυτή την εκτέλεση. Τι θες, μωρί τώρα, τι βάζεις τώρα? Τι βάζεις τώρα? Ό,τι θέλω. Ό,τι θέλω. Οκ. Okay. Λογικό. Πολύ λογικό. Θέλω να έχεις να πεις κάτι για την αγωνιστική. Τι κατατάσσεις. Είχε αρκετό ενδιαφέρον. Τις γέλες, άλλαξε... τις γέλες του πρωτοπόρου να κρατάω. Την ΑΕΚ η οποία... Δηλαδή πόσες παρατάσεις... Καλά ρε Νίκο, πόσα έγιναν κρατάς την ΑΕΚ. Το πιο ξενέρο το μάτς. Γιατί... Έχει γίνει ο χαμός σε όλα τα παιχνίδια και εσύ κρατάς αυτό. Ναι, ναι, τα άλλα είναι πολύ mainstream να ασχοληθείς. Καταρχάς, εγώ κυνηγάω, το κυνηγάω που ακύρωσαν αυτόν τον γκολ στον Ουάρντα, που είναι γκολάρα. Αφού είναι offside κάτι. Η άστορη, φίλε, πειράζει λίγο τη φάση ο άλλος. Τι άστορη, έχει βάλει όλο τον κόλ τη ζωή του. Δηλαδή, άμα ήταν στην πλάτη, τι θα έλεγε. Έχει βάλει το παιδί τον κόλ τη ζωή του. Ναι. Έχει... Πολύ δεν είσαι αντικειμενική με τον Ουάρντα, δεν το πιάνω. Γιατί? Το εγώ γιατί... με τον Ουάρντα. Αν είναι αυτό το κόλ ήταν στην πλάτη, τη δικιά σου, τι θα έλεγε. Αστό. Εγώ γιατί δεν είμαι αντικειμενική με τον Ουάρντα, ο κολλητό μου είναι. Τι είναι. Καλά είναι δυνατόν. Έβαλε το παιδί ένα πολύ ωραίο γκολ. Ανοίξει το δυναμικό του. Το κυνηγάνε. Ναι, που ήταν ήταν offside. Ωραίο γκολ, αλλά ήταν offside. Το κυνηγάνε, το που λένε αυτό. Τι το κυνηγάνε, τη θεότητα αυτή. Θα κυκλοφορεί το κάπου ανάμεσά μας πάλι κάπου στην Μητροπόλαιο σε κάποια μαγαζιά. Αυτό το παιδί που δεν έχει μυαλό και θα λέει ότι μου. Ναι. Γιατί, why me again. Why. Αυτά τα γνωστά του Ουάρντα. Αλλά έχει γίνει ο χαμό και μου στην ΑΕΚ. Το πιο. Δηλαδή, τι να πω. Ασχοληθούμε με τη Λαμία σήμερα. Έγινε ότι έγινε στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, οκ. Καταρχάς ξεκίνησαν όλα από το Σάββατο. Έγινε κάτι. Στην Ξάνθη. Που είχαμε αυτό το show, το νέο, δηλαδή. Ναι. Πραγματικά, τι να πω. Μια έλεος. Ναι. Νομίζω ότι άμα ρε παιδί μου έρθει στο εξωτερικό, λείπεις πολλά χρόνια και δεν ξέρεις τι γίνεται τελευταία φορά στην Ελλάδα. Και έρχεσαι φέτος, τώρα, αυτό το διάστημα, αυτό το μήνα. Ναι. Θεωρείς ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που τον κυνηγάνε χρόνια και. Είναι σε δύσκολη κατάσταση και όλα αυτά. Ξέρετε, βγήκε αδικημένο ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω. Ναι, ρε παιδί μου, σου δημιουργούν μια τέτοια εικόνα. Δηλαδή, ακούς τον Καραμπαμπά και τον Σάββα Θεοδωρίδη και λες ότι κρίμα, ρε παιδί μου, τι γίνεται στην Ελλάδα. Αυτή την ομάδα Ολυμπιακό, τι την κάνουν. Σε μια κατεύθυνση ακούγονται αυτά. Το θέμα είναι πώς τα αξιολογείς. Δεν τα ακούγονται από όλου. Okay. Ναι, καταλαβαίνεις τι σου λέω. Το πιστεύει ναι ή όχι ότι είναι κάτι, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Ασχούν τη δικιά του επικοινωνική πολιτική. Τι να πω. Το θέμα είναι τι λέμε εμείς οι υπόλοιποι. Τι? Εντάξει, άκρη βαθμό. Εσείς οι υπόλοιποι πρέπει να συμφωνείτε. Με ποιο πράγμα? Με όλο αυτό. Με ποιο πράγμα, δηλαδή? Ναι, με αυτή την ρητορική του Ολυμπιακού, όλο αυτό το πράγμα. Τι είπε? Συμφωνείτε, ρε παιδί. Γιατί η ρητορική του Ολυμπιακού περιλαμβάνει 800.000 πράγματα. Γενικά, ρε παιδί, ότι μας κυνηγάνε, ότι είναι στημένα όλα. Ο Πάο Κοκακό που αγοράζει τις ομάδες και δίνει δανεικούς. Ενώ εμείς δίναμε σε όλο τον κόσμο δανεικούς έτσι. Μια χαρά. Ποιο κυνηγάει τον Ολυμπιακό? Ερώτη τον Κυρσάβα, αυτό λέει κάθε μέρα. Ποιο κυνηγάει τον Ολυμπιακό, δεν νομίζω. Όχι. Όχι, λες,
Ολυμπιακό είναι πολύ δυνατό για να τον κυνηγάει κάποιο, νομίζω. Εντάξει, Νίκο, εντάξει. Εντάξει. Έχει να πει κάτι για το θεσμό του Μάτι Τούμπα. Δεν το είδα καθόλου, μόνο τη φάση είδα. Ναι. Τι έκανε ρε Νίκο αυτό το Μάτι. Ήμουν έξω για ποτό. Λες και έπαιζε Μπαρτσελόνα Ρεάλ για κάποιον. Μα είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, ρε Νίκο. Δηλαδή είναι η δουλειά σου, δεν βλέπει πέντε μάτς δεξιά-αριστερά. Είδα μάτς. Κάτσε, εγώ το Σάββατο είδα όλο το μάτς, είχα ρεπό, είδα όλο το Ξάνθη Ολυμπιακός. Να, ξέρω. Τον Άρη τον είδε. Αφού ήταν για ώρα. Δεν ξέρω από τον Άρη και να δω Ξάνθη Ολυμπιακός. Συγγνώμη, θα δω Πανιόνιος Άρης και δεν θα δω Ξάνθη Ολυμπιακός. Έχω ένα ρεπό, δεν θα το φάω βλέποντα Πάοκ με Παναθηναϊκό. Αχ, ρε Νίκο, είμαστε έτοιμοι να κλάψουμε όλοι. Ναι, βγήκα μια ποτάκι, το βλέπαμε στο live. Είμαστε έτοιμοι να κλάψουμε. Okay, τι να κάνουμε. Δεν έχει σημασία. Άουγα λίγο το Στέργιο. Ναι. Άσε μας γαδόνι που έλεγε στον Άρη. Άσε μας γαδόνι. Σε κάποια φάση ο Στέργιος, πω, είχε ανεβάσει εκεί στο. Λίγο κάπου στο 1-2. Ναι. Νόμιζα ότι δεν θα είχε φωνή. Δεν ξέρω. Γούσταρα, γούσταρα. Υπήρχε και μια δυσκολία στην αρχή μέχρι να συνδεθεί που λίγο κατά ίδρος πανικοβλήθηκε και δεν είχαμε ένα μικρό θεματάκι. Ναι, μάλιστα. Ναι, αλλά τα κατάφερε. Εκεί στεκόμαστε, τα κατάφερε. Ναι. Και όλα καλά. Έχει να πει κάτι για το παιχνίδι γενικότερα, ή να πάμε στο διάλειμμα. Μόνο τα highlights τώρα τι να πω. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός λέει τα δικά του, οκ, είναι μια χαρά. Κάτι για ένα φάλο στον Περέα διαβάζω τώρα εδώ πέρα. Γιώργος Δόνης, ναι, το είπε 6 φορές. Εντάξει, οκ. Εντάξει. Ή όπως είδα ένα που λέει ο Παναθηναϊκός για τις καθυστερίες, για να τα λέμε όλα εδώ πέρα. Έχει ένα βίντεο, ας πούμε, από το ΠΑΟ, από το Παναθηναϊκός Λάρισα. Ναι, ναι, ναι. Που έχει φτάσει στο 7. Που έχει φτάσει στο 7. Εντάξει. Οκ. Ο Βάροχας είπε σήμερα ότι ήταν υπερβολικές. Εντάξει. Και γενικά έχει. Σε πάρα πολλά παιχνίδια βίντεο που έχουν φτάσει στο 7 και στο 8. Εγώ αυτό που έχω να πω σαν σχόλιο. Ναι, ναι. Εντάξει, από αυτό εδώ το βήμα, από τούτο εδώ το βήμα, το δημοσιογραφικό μετερίζει. Ναι, έλα. Λοιπόν, μην έχεις αυτό το ύφος και αυτή την υπεροψία σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί θα σε πετάξω το παράθυρο παρακάτω. Ναι, ναι, ναι. Ας τα παρακάτω σε μένα. Άντε, βρε Νικό. Έχετε πάθει μια ψύχωση με το αίτητο. Αυτό είναι αλήθεια. Α, και εγώ θεωρώ ότι δεν είναι και σωστό πλέον. Δεν είναι καλό πλέον αυτό. Δηλαδή, ναι, δεν είναι. Κράτησε το αίτητο και το θέμα είναι να κρατήσει το αίτητο ή θέμα να κερδίζει. Όχι, δεν σου λέω σε αυτό. Ότι δεν είναι. Ρε παιδί μου, ο καθένας μπορεί να γράφει ό,τι θέλει, μπορεί να πιστεύει ό,τι θέλει. Εγώ νομίζω ότι για την ομάδα δεν είναι πλέον καλό. Δηλαδή, έβλεπα χθες το βράδυ αίτητο τέτοιο και δεν είναι. Καλά, ξέρω, να σου πω κάτι, είναι κάτι πολύ σημαντικό, ρε εσύ. Ναι, είναι σημαντικό, ρε αγάπη. Δηλαδή, τι θες. Απλά μην ασχολείσαι με αυτό. Να χάσει δύο μάτς και να πάρει το πρωτάθλημα ή να είσαι αίτητο όλο το πρωτάθλημα και να το χάσει. Άρα, ρωτά σε μένα, εγώ. Θες δεν με ενδιαφέρει καθόλου το αίτητο και δεν. Προσωπικά εμένα, γιατί τώρα. Δεν με νοιάζουν τα ρεκόρ. Το αίτητο είναι. Εντάξει, να σου πω κάτι. Υπάρχει. Ο πολύ ο κόσμο. Ναι. Μάλλον στον πολύ τον κόσμο. Ναι. Αρέσουν αυτά τα αίτητα και τα ρεκόρ και όλα αυτά. Τα κυνηγάνε. Εμένα ναι. Δεν με νοιάζει. Μάλιστα. Okay. Οπότε καθένα είναι διαφορετικό. Έτσι, σωστό. Σωστό. Το θέμα είναι όμω να κοιτάς την ουσία. Εμένα με ενδιαφέρει η ομάδα να μην μπαίνει τόσο πολύ σε αυτό. Αυτό. Αντελήνιον ή τα εμβάλαμε. Ναι, με το που μπήκε. Πόσο τον έδινε. Πρέπει να σου πω. Κάτσε να σου πω, γιατί είχα βάλει και μίση στην αρχή. Α, πώς τα πήγαμε! Ελίτσιτα. Εσύ τα είχες σημειώσει. Ναι, τα σημείωσα. Τα ξέχασα όλα. Κάτσε τα πάμε. Περίμενα να τα δούμε και μετά θα πάμε στο break. Όχι, θα πάμε στο break και θα πούμε μετά. Όχι, θα τα πούμε τώρα. Όχι, θα πούμε μετά. Όχι, θα πούμε τώρα. Λοιπόν, πώς τον έδινε τον Βιερίνια. Α, πούμε τα λέω εγώ. Το Βιερίνια τον έδινε 8. Λοιπόν. Όταν μπήκε. Εγώ σίγουρα ήμουν ψηλό ναυάγιο, περίμενα. Εγώ πιστεύω ότι τα πήγα καλά. Περίμενε. Αυτό το feeling έχω. Feeling. Δεν θυμάμαι βέβαια feeling. Τίποτα τι είπα. Έχεις feeling, δεν τα σημείωσα. Ρε. Όχι, αυτό σημείωσα. Κάτσε, ρε Γιώργη. Άντε, ρε Νικό, να πάμε στο διάλειμμα. Περίμενε, ρε Γιώργη. Περίμενε. Ρε, εσύ είναι και πέντε. Λοιπόν, το πρώτο μάτς τι είχαμε πει. Καλά. Δεν θυμάμαι τι έχουμε πει. Γκολ, γκολ, αγάπη, διπλό Νίκο. Σε ποιο μάτς. Ρε Νικό, δεν έβαλε τα μάτς και δηλαδή. Α, ναι, ναι, ναι. Είσαι τελώς. Στο Πανιόνιος Άρης. Okay, το πιάσε το γκολ, γκολ. Τι είπα. Γκολ, γκολ είχε πει. Είχα πει γκολ, γκολ. Ναι, και εγώ είχα πει διπλό. Γιατί τα παίζω. Ναι. Είχε πει διπλό, εσύ, ναι. Ναι, διπλό είχα πει κυρίω στον Ολυμπιακό. Και over 1,5. Περίμενε, τι είπα Ολυμπιακό. Α, χ και over 1,5 είπε εσύ. Εγώ. Ναι. Διπλό και over 1,5 εγώ. Εντάξει, εγώ πιο κοντά πάλι. Ήμουν πιο κοντά. Χ γκολ, γκολ την ΑΕΛ. Εγώ. Ναι, εγώ. Over 2,5. Άνετη ήμουνα, ναι. Μπράβο μου. 2 στα 3 έχουμε χτυπήσει. Γκολ, γκολ, είπα εγώ αστέρα, είπε διπλό. Ναι. Χ. Την ΑΕΚ είπα εγώ και γκολ, γκολ και over 2,5 είπε εσύ. Το πιάσε. Σοβαρά. Ναι, ναι, ναι. Είπα over 2,5. Τι έλεγα, ρε. Ναι. Τι έλεγα. Στην τύχη ήταν. Ούτε αυτή πιστεύω. Δεν έχω παίξει τίποτα με όλα αυτά. Και ήδη είπαμε άσο και over 2,5 στον Πακ, μεγάλη επιτυχία. Ναι, οκ. Εσύ είπες anytime Misic, εγώ είπα anytime Stock. Τον έπαιξα το Misic, ναι. Και είπαμε goal goal και χ. Εγώ είπα goal goal και χ το Βόλο, εσύ είπες goal goal. Αποστολή, χθες είναι οι γραμμές. 287 και 38 άρια. Άμα δεν τις παίρνεις εσύ, δεν φταίνε. Όποτε θέλετε, παίρνετε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Περίμενε, τα λεφτά τι είπες. Ποιο μάτς. Το Βόλο. Χ είπες εσύ.
Περίμενε, τι είπα εγώ. Α, τώρα ρε είναι. Τι ώρα είναι ο Βόλος 8. Εσύ είχες πει, για να σου πω, γκολ-γκολ είχες πει εσύ και εγώ είπα γκολ-γκολ και χι. Γκολ-γκολ θα βγει. Αλλά σήμερα το βάλα μόνο γκολ-γκολ. Α, τα πήγα πάρα πολύ καλά. Έχουμε γραμμή ορίζοντα. Είδε, δεν θα πάμε στο διάλειμμα τώρα. Στο διάλειμμα τώρα. Λίγο σύντομο ο φίλος, ναι. Καλησπέρα. Αποστόλη. Καλησπέρα. Γεια σου, ρε Αποστόλη. Πιάσαμε τον όχι σύντομο. Τι γίνεται, ρε Αποστόλη. Ναι. Τι κάνετε. Καλά, εσείς. Λοιπόν, καταρχήν. Φάουλ στο ΠΑΟΚ Πανιώνες στο 2-1 υπάρχει μόνο στο δικό σου το μυαλό. Εντάξει, να ξεκινήσουμε τα βασικά. Ποιο άλλος τώρα? Τίποτα, αυτό πάει στον Παπαδόπουλο δίπλα. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, αλλά πάμε παρακάτω. Ναι, λοιπόν, να ευχαριστήσω προσωπικά από καρδιάς τον Μίροσλαβ Στοχ, ναι. Ο οποίος με την εμφάνισή του με έκανε να αισθανθώ το μεγαλύτερο ηλίθιο στον κόσμο. Σε κάποια φάση ήθελα να βγάλω τις κάλτσες μου και να τις βάλω στο στόμα μου με αυτά που έβλεπα. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ένα ευχαριστώ μεγάλο που ρωτούσαμε και όλοι γιατί δεν παίζει το παλικάρι. Αυτό είναι μια κατάλαβες. Ναι. Και όταν λέγαμε εμείς ότι δεν μπορεί ακόμα, λέγατε όμως αυτό. Όχι, 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 το συζητάμε. Δική μου χαζομάρα, αλλά πραγματικά σου μιλάω. Ειλικρινά σου μιλάω. Ήθελα να ανοίξει γύρω με καταπληκτική. Μιλάμε, εντάξει, τώρα δεν, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει. Τέλος πάντων. Το δεύτερο, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί στην ομάδα με τη φυσική κατάσταση. Ειλικρινά. Από ό,τι φαίνεται το μάτι με το Βόλο δεν ήταν καθόλου τυχαίο ότι η ομάδα έπαιξε σε πολύ χαμηλούς ρυθμούς. Ναι. Εμφανίστηκε ένας Παναθηναϊκός ο οποίος, με συγχωρείτε, είχε την εικόνα, παιδιά, μιας ομάδας η οποία 90 λεπτά μας έτρεξε, ναι. Μας πίεσε, στις κόντρες όλες ήταν πρώτοι, ναι. Στα σπριντ μας αφήνανε 10 και 20 μέτρα πίσω. Πραγματικά αυτό το ελεηνό το χάλι στην ομάδα να μην μπορεί να κάνει δύο σπριντ ούτε μισός παίκτης μας, να έχουμε την εικόνα του παλέμαχου και του γερασμένου Οκτώβρη μήνα, πραγματικά αυτό το πράγμα. Κοίτα, δεν ξέρω από πού εκπορεύεται. Γιατί η φυσική κατάσταση, το έχουμε πει, ότι το καλοκαίρι επέλεξαν ναι, αγάπη, να μην δουλευτεί τόσο. Ναι, μιλάμε, ήτανε, η εικόνα ήταν ελεηνή. Ελεηνή ήταν. Μέσα την καθημερινή προπόνηση κάπως να το δουλέψουν. Ναι, τώρα. Να προσπαθήσουν παραπάνω, αγάπη μου, αυτό λέω. Να προσπαθήσουν παραπάνω. Δηλαδή πραγματικά το χθεσινό να βλέπεις να σε τρέχουν μέσα στο γήπεδο σου οι Παναθηναϊκοί και να μην μπορείς να αλλάξεις τρεις πάσες. Ναι, και να είναι θέμα φυσικής κατάστασης. Έκανε μπαμ ρε αγάπη. Το πώς βγήκαν στο 1-2 είναι τρομακτικό. Δηλαδή, αγάπη, σε κάποια φάση ο Κρέσπο στο 80 κάτι σε κάποια φάση ναι. Κάνει τζατζάρισμα σε ένα παίκτη του Παναθηναϊκού ναι, οποίος από τα 20 μέτρα πίσω τον έχει περάσει. Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, μιλάμε, η κατάσταση είναι ελεηνή. Τώρα δεν ξέρω πού θα τις στρώσουνε. Απίστευτο, απίστευτο, απίστευτο. Δεν ξέρω πολλές ομάδες από τον Παναθηναϊκό να μπορούν να σε τρέξουν τόσο πολύ, αλλά αυτό που έγινε χθες δεν είχε προηγούμενο. Ναι, βέβαια, γενικά είναι αυτό που λες, ότι ο Παναθηναϊκός αυτό κάνει ουσιαστικά. Τρέχει, σε αυτό ποντάρει. Σε κλείνει ναι, και όλα, σε διάβασε αλλά καλά. Από ό,τι φαίνεται είναι αρκετό. Ναι, είναι αρκετό, αγάπη μου, είναι αρκετό. Ναι. Ο Δόνης έκανε ολόκληρη την ανάλυση του ΠΑΟΚ. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα Νίκο. Δεν ελπίζω να μην έχετε δικήσει το τρυπάκι με τις καθυστερήσεις τώρα, έτσι, για 28 δευτερόλεπτα παραπάνω. Όχι, όλο μεγάλο. Όχι, εντάξει, το είπα και όλες, δεν μπορώ να το πω. Δηλαδή, πραγματικά, πόσο ανόητο πρέπει να είσαι για να βάλεις τίτλο στο 101 ή στο πάρει το πάλι. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, είσαι, ρε φίλε, καταρχήν υποβαθμίζεις τη δική σου την υπόσταση σαν δημοσιογράφος και κοροϊδεύεις και τον κοροϊδεύεις τώρα με το μυαλό σου. Σε μια εποχή που δεν έχουμε πρόσβαση σε τίποτα άλλο και έχουμε μια πηγή ενημέρωση που είσαι εσύ ας πούμε. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι βλέπουμε. Εγώ θα σου πω αυτό που μου είπε ένας ασχολητός μου Παοξής. Μακάρι μου είπε αυτό το γκολ βάλαμε στο τέλος να μην βάλει κάτω το χαλάκι το πρόβλημα που έχει. Ναι, άλλο είναι αυτό, Ρενίκο. Καμία σχέση δεν έχει τώρα μετά. Κοίταξε, το τι καντήλια έχουν φύγει από χθες το βράδυ. Άμα ψάξει τα social media θα καταλάβει ότι ούτε χαλάκι υπάρχει ούτε τίποτα. Το έχουμε ξεριζώσει το χαλάκι και το έχουμε πετάξει. Καλό αυτό. Απλά εμείς λέμε αυτό που καλλιεργείται από χθες το βράδυ ότι είναι πάλι ο ΠΑΟΚ που. Άστο αυτό. Αγάπη, έχουμε σοβαρότερα προβλήματα να κοιτάξουμε. Η ομάδα πάλι μπαίνει σε μια φάση κάμψης τώρα. Δεν ξέρω τι τραβάνε, τι ζόρια τραβάνε εκεί πέρα στην ομάδα. Δηλαδή, πραγματικά σου μιλάω, αυτό το Μπίσεσβαρ δεν θα τον προστατέψει ο προπονητής ο ίδιος. Εγώ το έλεγα φτάσαμε μετά από τρία χρόνια, φτάσαμε να ακούγονται αποδοκιμασίες στο Μπίσεσβαρ. Ναι, ναι. Παιδιά μιλάμε χθες εδώ μεταξύ, φιγούρα... 20 φορές ακούμπησε την μπάλα, 20 φορές άλλαξε η κατοχή δεν μπάλα. Το μόνο καλό που έκανε ο Μπίσεσβαρ είναι αυτό που είπε ο Σταύρος και το πρωί και συμφωνώ απόλυτα, είναι που σε εκείνη τη φάση με το Βιερίνια κάνει την προσποίηση ουσιαστικά και δεν ακουμπάει την μπάλα. Αυτό.
Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω εν πάση περιπτώσει ότι ο προπονητής καλό θα είναι σιγά σιγά να προστατεύει και τους παίκτες του, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι θέμα προστασίας του παίκτη. Κοίτα, Αποστόλη, αυτό που λέω και για τον Άρη, ότι κάποιοι παίκτες κουράζονται πνευματικά, ας τον πάγκο να ηρεμήσουν και ξαναβάλουν. Θα τον χρειαστεί. Θα τον χρειαστεί. Ποιος ο λόγος να τον ξεζουμίσει, θα τον χρειαστεί. Και τον Γκες, όχι τίποτα άλλο. Δηλαδή, τον Γκες, αυτό ακριβώς. Παραλίγο, αν δεν έχει γίνει ήδη, παραλίγο να κάψουμε και τον Πασχαλάκη. Ναι. Οριακά τη γλίτωσε ο Πασχαλάκης. Ναι. Οριακά. Τέλος πάντων. Αλήθεια. Σε χαιρετάω. Να είσαι καλά, Αποστόλη. Καλά, λοιπόν. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε. Καλησπέρα. Νίκο Παπαδόπουλε. Έλα, πάνε στέλει. Στο Big Brother. Έλα. Στέλιο να σου πω, θες να πάρεις μετά το διάλειμμα γιατί έχουμε ξεφύγει λίγο. Ό,τι θέλει να πω. Άλλο φιλάκι μου, να είσαι καλά. Έλα. Λοιπόν, πάμε στον break. Όταν εγώ σου έλεγα πριν. Άντε. Τι beat αυτό από πίσω. Αεροπλάνο προσγείωση. Είναι πολύ λογικό να βάζεις εσύ. Είμαστε καραμέλα στον αέρα, ρε. Δηλαδή για το Θεό. Το πανέρεμός μου. Είναι, να κάνουμε, είναι πολύ λογικό να βάζεις εσύ ένα τραγούδι στον αέρα. Να σου λέω γιατί ακούμε αυτό το τραγούδι και να μου λες δεν έχω ιδέα. Ενώ το έχεις βάλει εσύ. Έχεις ιδέα. Πολύ λογικό. Τελευταία. Πάρα πολύ. 10, Στέλιο πάρε, έλα. Πάρε. Στέλιο πάρε, τώρα είμαι εδώ πάρε. Για σένα. Για σένα. Clipper Jazz 154. Που το βλέπουμε του Rick Pitino. Στο ναι. Staples Center. Λοιπόν, έχουμε άλλο ένα δεκάλεπτο τακτάκι. Το έδειχνε τηλεόραση. Εκεί τι μας νοιάζει, αφού είναι από χθες. Είναι και 20, θα φάμε και ένα πεντάλεπτο 24. Παρά 25 θα κλείσουμε. Δεν σε χαλάει, νομίζω, δεν έχει πρόβλημα. Α, εμείς έχουμε πάρα πολλά θέματα έτοιμα. Σας βλέπουμε, πραγματικά. Δηλαδή, η ατζέντα είναι. Καταρχάς έχει βόλη η ρίση. Ραφαήλ, καταρχήν, ντέρμπι. Πάω Ολυμπιακός, κάτσε να δω πόσο είναι κιόλας. Δες πόσο είναι, γιατί. Όπα, έλα, Γιώργη, ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Γεια σας. Απλώς έτσι μια καλησπέρα και ας πάρω εγώ το πρωτάθλημα, ας πάρω όμως 59 ήττα. Καλά, γεια σου. Το πρωτάθλημα το θέμα. Νικόλα, τι κάνεις. Καλά, δόξα τω Θεώ. Και να σου θυμίσεις το γραμμή 72. Έλα ρε, πού είσαι. Τι γίνεται. Δρόμο, στο δρόμο. Στο δρόμο, τώρα σε ποιο σημείο είσαι. Πλησιάζω στο IKEA τώρα. Α, πλησιάζει η IKEA. Λέμε που σε πέτυχε σε καμιά κερασιά, σε καμιά μηχανιώνα, σε κανένα τέτοιο. Διαπιστώνεις και εσύ ότι όσο χειμωνιάζει εκείνες οι περιοχές γίνονται χωριά φαντάσματα, έτσι. Δηλαδή δεν κυκλοφορεί. Δεν κυκλοφορεί άνθρωπος. Σήμερα με τη βροχή που έριξε Νίκο και με αυτό εδώ πέρα ήταν άστα να πάνε. Εντάξει, δεν κυκλοφοράει. Ψυχή λέει έτσι. Έβρεξε πολύ, γιατί όταν έφυγα εγώ το μεσημέρι δεν είχε ξεκινήσει. Όχι, είναι κατά τις... τι ώρα ήταν, κατά τις 3.30 ώρα και εκείνη την ώρα έριξε... Έριξε πράγμα, Έριξε αρκετά, αλλά εντάξει, για καμιά μισή ώρα έριξε πολύ. Άλαιστα. Πολύ πράγμα. Αγάπη, συγγνώμη και όλα αυτά. Τα σχόλια δηλαδή, τι είναι αυτά, δεν κερδίζει η ομάδα, αυτά είναι όλοι. Κερδίζει η ομάδα, όλοι είναι σε ίδια, βάζω τα σχόλια από κάτω. Στην περίληψη του αγώνα που γίνεται. Ναι, εκεί πέρα όλοι είναι για δρόμο. Εντάξει, το έχουμε γενικά λίγο αυτό. Το έχουμε λίγο αυτό, εντάξει. Έγινε παιδιά, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Κάνει δρομολόγιο τέτοιο αυτός. IKEA, Περέα, επιβάτες, μπαχτσέ, μηχανιώνα. Και είναι δύσκολο και το καλοκαίρι, γιατί γίνεται ο χαμός. Καλά, εκεί πέρα γίνεται πολύ κλάμα, ναι. Πρέπει να μην ακούς τίποτα εκεί μέσα. Απλά τώρα μείναμε πάλι τέτοιο. Εμείς και εμείς μένουμε σιγά σιγά. Φεύγουν και οι Σέρβοι, φεύγουν και οι Σκοπιανοί. Πρέπει να φύγανε κιόλας περισσότεροι. Ναι. Αυτό ήταν. Ό,τι μπάνια κάνανε, κάνανε. Να ρωτήσω κάτι, γιατί ανάβουμε κλιματιστικό. Γιατί έχει μια ζέστη. Δεν έχει ακόμα κρύο, ρε. Είναι καλά έξω. Τι κάνεις ρε Νίκο. Ρε παιδιά κάθε στιγμή. Α! Βγήκε το χαρτάκι. Λειτουργεί κανονικά νομίζω. Ωραία, πρέπει να λειτουργήσει γενικά αυτή η κάμερα. Να μας βλέπει λίγο και ο κόσμος να δει τι κάνεις εδώ πέρα. Το ρολόι πρέπει να το κρεμάσουμε κάποια στιγμή. Γιατί το έχουμε πεταμένο εκεί πέρα. Ναι πρέπει. Εν τω μεταξύ, αφού οι περισσότεροι πλέον κάθονται από εκεί, γιατί το ρολόι είναι από εδώ. Πού είναι ο Σάκης? Ο Σάκης που είναι για όλες τις δουλειές εδώ πέρα, ο άνθρωπός μας. Αφού οι περισσότεροι καθόμαστε από εκεί, γιατί είναι από εδώ το ρολόι? Να το βλέπει ποιο? Το ρολόι πρέπει να μπει εκεί κανονικά. Ναι, προφανώς, για να το βλέπουμε όλοι. Ο Άγγελος πρέπει και μας έβαλε χέρι, γιατί δεν έχετε κρεμάσει το ρολόι. Σιγά! Κάτσε Άγγελε, γιατί μας βάζει χέρι. Πού είναι ο Σάκης να κρεμάσει το ρολόι? Σάκη! Φύγε. Είναι αργά για το Σάκη. Σάκη, σαν και το χητικό εδώ με τους σκύρους. Σάκη! Το έχεις δει. Πόσα ρε. Καλά. Α, το έχω δει. Ναι. Βασικά δεν το έχω δει, το έχω ακούσει. Πόσα ρε, πόσα. Σάκη! Ναι, ναι, Νίκο, εντάξει, κατάλαβα με.
Ναι, ναι, Νίκο, εντάξει, καταλάβαμε. Έχει έρθει πολύ έτσι. Τι έκανε την Παρασκευή το βράδυ, καλά. Πες μας λίγο, πώς πέρασες τα. Δεν λέω τίποτα. Τον εορτασμό των γενεθλίων σου. Είδες τραυματισμό Αντρέ Γκόμες. Είδαμε. Καημένος ο Σον, εσύ. Έκλαιγε. Ναι. Σοκαρίστηκε. Πιο πολύ ο Ριέ τον βρίσκει βέβαια άσχημα. Ναι, αλλά... δεν τον βρίσκει αυτό. Ναι, την πλήρωσε ο καημένος ο Σον. Από εκείνον. Ο Ριέ έπρεπε να φάει την κόκκινη, την είδε ο Σον. Okay. Πολύ, πολύ το τραγούδι. Γιατί από αυτόν ξεκινάει η φάση. Είναι αυτά τα άσχημα του αθλητισμού. Καλά να το παλικαράκι. Και είναι και ο κόσμος από πίσω που παθαίνει ένα σοκ. Έχει κάτι παιδάκια, κάτι κοριτσάκια. Γιατί στην Premier League δεν είναι εδώ πέρα σαν εμάς Σούγκανους. Εντάξει, είναι δίπλα. Στα δύο μέτρα είναι. Στα δύο μέτρα είναι. Γιατί δεν σκέφτεται ότι. Δεν πάθαμε εμείς το σοκ στο πέρσι. Με την Τζέλσι που ήμασταν πρώτη σειρά και ήμουν μέσα στη γραμμή στο πλάγιο. Ναι. Έβλεπα τα πάντα. Γιατί ο Μπάμπης το κορδελιό, άμα είναι στα δύο μέτρα, τον άλλο να τον πιάσει από το λαιμό. Κατάλαβες, στην Αγγλία δεν είναι έτσι. Είναι. Εντάξει, ήταν απίστευτο τραυματισμό. Ναι. Απίστευτο. Αξιά, και πάνε το μεταξύ, όλοι ξέρουν να το σηκώσουν και με το που το βλέπουν, παθαίνουν ένα σοκ. Πόπο. Θέλω να το θυμίσει, να το θυμίσει. Δεν μπορώ, γιατί. Είναι. Καλά, βρε Νίκο, τραυματισμό είναι. Είναι. Τι λίγο, να κάνουμε. Είναι λίγο Γιώργη δηλαδή τώρα. Και... άσχετο. Ελά, Γιώργη. Άσχετο, πραγματικά. Ελά, Γιώργη. Άσχετο. Τι να κάνω, βέβαια, τι να κάνω. Ζήτησε συνάντηση με Αβγενάκη Super League, Νίκο. Μάλιστα. Καφέ. Βάλε καφέ να στα πω. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε τι θα δούμε και για από να εκεί. Θα γίνει. Για να δούμε. Είναι και αυτό ωραίο το βίντεο που κυκλοφόρησε από, από τη συνέντευξη τύπου του Ολυμπιακού. Από τα πιο ωραία με που έχουν κυκλοφορήσει είναι. Στο ίντερνετ τελευταία 24 ώρα που είναι η άλλη και έχει που πάλι και λέει στο Μαγνάκι είμαστε μάρτυρες του Ιεχωβά. Περίμενε, το έχω. Είμαι μάρτυρες του Ιεχωβά. Το έχω. Μου τελείωσε να πρέπει καμιά ώρα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι η φάτσα του. Έχουν πετύχει μια φωτογραφία του Μαρινάκη που είναι παγωμένος, ρε παιδί μου. Έχει λες και έχει δει, δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό είναι εδώ, δεν λες. Αυτό. Η Μάγδα είστε ακόμα μαγδεραστή. Νίκο, εμείς γελάμε, αλλά ένας ένας πάνε οι άνθρωποι. Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα ποιος ευθύνεται. Πάει και ο βασικός μάρτυρας. Δεν ξέρουμε ποιος ευθύνεται γι' αυτό. Τυχαία. Μπορείς να αποδείξεις κάτι. Ρε φίλε, τώρα λέμε ότι ένας ένας οι άνθρωποι πάνε. Μην ανοίγεις. Αποχαιρετάνε. Μην ανοίγεις γιατί θα μας έρθει κανένα χαρτιά. Θα δούμε κανένα άσπρο φόλο κάτω. Ούτε χαρτί, κατευθείαν θα πάμε. Που συνάδελφο το Σάββατο, νομίζω. Χθες ή Σάββατο, ναι. Βγήκε στο μπαλκόνι και από κάτω είχε παρκασμένο άσπρο πόλο. Και λέω: ωραία. Oh. Αυτά είναι. Του πάω 24. Όχι. Από άλλο όμιλο. Οστρά. Όχι, ρε. Μάμπια. Άσε που εσείς δεν έχετε τόσο προβλήματα όσο εμείς. Μιχάλη, πού είσαι, ρε Μιχάλη, τώρα που πάω στρά. Πού είσαι, ρε Μιχάλη, έχεις εξαφανιστεί. Έχεις γίνει φίρμα τώρα να πούμε. Κάνει τα live εκεί και μας έχει ξεχάσει, ρε. Κάνει τα live και μας έχει ξεχάσει. Πάει η εκπομπούλα μας. Εμείς δηλαδή τι κάνουμε. Μόνο και τα live πάνε όμως. Μόνο εμείς δεν στηρίζουμε. Και τελείωσαν. Ούτε φωνή του ακρόαση. Πόσες μέρες έχεις να στείλεις μήνυμα. Πέστα, Νίκο, πέστα. Πού είσαι, μορτητικά. Πέστα. Σε χρησιμοποιούν και σε πετνάζε στη μέλη λεμονόκουπα. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα. Νιώθεις χρησιμοποιημένος. Έτσι είπαμε. Μια-δύο φορές και αυτό ήτανε. Και αντίο. Πες τα, Νίκο. Πες τα. Άντε τώρα να πούμε. Κάτσε να ενημερώσουμε τον κόσμο τι γίνεται στο Βόλι. Ενημέρωσε λίγο, αγάπη, γιατί όλος ο κόσμος είναι καρφωμένος στο ραδιόφωνο και περιμένω να τι είναι στο Βόλι. Ο φίλος ο Νίκος ρωτάει εδώ πέρα πόσο είναι, αν ξέρεις. Ρε Νίκο, για το Θεό δηλαδή. Νίκο, βέβαια μπορείς να μπεις στο ΠΑΚ 24 και να δεις. Εννοείται να δώσει κανένα κλικ, άμα παιδιά. Ναι, άμα ναι, το 18-17 ο ΠΑΚ στο πρώτο σετ. Θα πέσει να μας πλακώσει. Και δεν παίζουν και κουβανοί. Πάλι γιατί... φυλακή πήγανε. Αυτό πάλι. Ένα αστείο το μισάωρο λες. Ναι. Πρέπει να το πεις στο αστιάκι. Α, εδώ έχω follow δυνατό. Και εγώ έχω ένα περίεργο. Γεια σου, Ελισάβετ, γεια σου. Ποια δεν ξέρω να ακούω. Η φίλη μου. Α, γεια σου, Ελισάβετ. Γεια σου, Ελισάβετ. Follow δυνατό. Ναι. Εγώ έχω follow από ποδοσφαιριστή. Ποιον? Δεν έχω καταλάβει. Δεν θα καταλάβω. Δεν ξέρω ποιο είναι. Είναι, δεν είναι από η δική μας ομάδα, ούτε δική μου, το δική σου. Και το έχει κλειδωμένο, ρε. Ηρακλή, Περώνε. Δεν βλέπω, αυτός είναι. Τι να βλέπω, όχι ρε. Βλέπεις ένα Περώνε και δεν το κατάλαβα. Κουτσιανικούλης. Άντε καλημέρα. Τους γιαμπάρες. Κουτσιανικούλης. Μέση Τζούνιορ. Ο Χίση. Χισάι λέγεται, ρε. Χίση. Είναι Κέβιν Χίση. Τι λες, μωρέ. Έτσι λέγεται. Αφού έτσι λέγεται. Υπάρχει παίχτης που λέγεται. Το επόμενο μάτς εθνικής είναι Αρμενία-Ελλάδα. Πω, γιατί να υπάρξει αυτή η διακοπή, ρε παιδιά, γιατί μας το κάνετε αυτό. Έχει άλλη παιδιά, δεν παίζουμε ακόμα μια αγωνιστική. Γιατί, ρε. Και μετά δύο εβδομάδες ξανά. Κάτσε, περιμένει. Ένα μάτσο είναι. Δεν θυμάμαι. Πάρε τον Ατρίλ τηλέφωνο και ρώτα.
Γιατί ρε παιδιά να υπάρχει αυτή η διακοπή και συνειδητοποιήσω ότι είναι και την άλλη εβδομάδα. Ήμαρτον. Πήρε τηλέφωνο χθες. Μόνο όταν με χρειάζεται με θυμάται. Κάνουμε και πάρα πολλά live εδώ για το Γρηγόρια 3. Δεν έχουμε γραμμή. Έχουμε τίποτα για άλλη, μου λέει. Ναι, έχουμε γραμμή. Ναι, χαίρετε. Καλησπέρα. Παπαδόπουλε. Αγοράκι. Γιατί δεν κάνει, αδερφέ μου, μια αίτηση να πα στο Big Brother 3. Γιατί? Το έχει. Δηλαδή, έχουμε τα 50.000 στην τσέπη μα. Γιατί πιστεύει ότι μπορεί να ισχύει αυτό? Δεν τους βλέπεις όλους οι υπόλοιπους. Εσύ είσαι ήρεμη δύναμη, δεν τους βλέπεις. Λες να πάω. Πήγαινε, με ποια κριτήρια όμως, δηλαδή τώρα ξαφνικά βγαίνεις, έτσι, Δευτέρα απόγευμα, τελευταία γραμμή, λίγο πριν κλείσουμε και μου λες να πάω στο Big Brother 3. Γιατί? Γιατί πιστεύω ότι εσύ πιστεύω καταρχήν σε εσένα. Πιστεύω σε εσένα. Ναι, τις ικανότητές σου να κουμαντάρεις τα πλήθη. Ναι. Αλήθεια είναι. Ο Παπαδόπουλος. Αλήθεια είναι. Ένας γητευτής, τέλειο. Καλά τα λες, συνέχισε. Τι ακούμε, ναι. Δεκάρικο. Ναι. Συνολημένοι είστε τι. Κουσάρικο. Άμα συνεχίσει το ανεβίλιο που τα ρίπρα. Αν ένα φλάκα μου δεν πειράζει, εντάξει, καλά λες. Πουλάει και το ότι είσαι δημοσιογράφος και αθλητικός δημοσιογράφος. Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος, 29 χρονών. Νίκος, 29 θα είσαι. Ασκώ την αθλητική δημοσιογραφία τελευταία 10 χρόνια. Άρα μπράβο. Άρα μπράβο και τα λοιπά. Εντάξει. Έχει, το έχεις το στυλ. Συνέχισε έτσι, συνέχισε έτσι. Θα πληρώσω το κλειβητήριο του μικρού για ένα μήνα. Πας καλά. Άμα για το κολυμπητήριο, τραβάς φοβερές φωτογραφίες και σπόδεις, ξέρω εγώ, με. Ο ένας μήνας γίνεται εξάμηνο. Έτσι. Έτσι απλά. Ετήσια συνδρομή, γίναμε. Τι να κάνει εγώ, τι να κάνει ο πατέρας, ρε αγάπη. Σωστό, σωστό. Ό,τι μπορεί ο καθένας, δεν είναι. Δύσκολα χρόνια, δύσκολα χρόνια, αγάπη, πολύ δύσκολα. Δύσκολα χρόνια, τι να κάνει ο πατέρας. Πάει το πατέρα. Πάντα χρόνια του Πασόκ. Πάντα χρόνια του Πασόκ, τέλειο. Το είχαμε πει και το είπε στην προηγούμενη εκπομπή. Που είπε ευτυχώς εκεί ο συμπαρουσιαστής μου, θα λέγαμε. Όχι, όχι, επειδή δεν είναι. Σωστά, γιατί κάποιες φορές έρχεται, κάποιες όχι. Θες owner για να είσαι μέσα. Owner που τον έχουμε, owner που τον έχουμε καλεσμένο κάποιες φορές και έρχεται εδώ πέρα. Ο guest αυτός ο άνθρωπος. Και μιλάει. Ναι. Τι έχουμε. Και απασχολούμαστε με τα αθλητικά, πιστεύω. Ορισμένες φορές τις απασχολούμαστε. Ναι, φίλε, όντως, δηλαδή. Και αναλωνόμαστε, δηλαδή, στο απέναντι ήταν στο 95. Μα κάθε Σαββατοκύριακο, ρε Στέλιο, ασχολιόμαστε με οτιδήποτε άλλο εκτός από το ποδόσφαιρο. Ανακοινώσεις. Αφού υπάρχουν, ρε παιδιά, δεν κάνουμε, δεν ασχολούμαστε. Διαιτησίες. Αφού αυτά υπάρχουν τι εδώ. Τι είπε ο ένας, τι είπε άλλος, εντάξει. Τι να, εδώ αποχώρησαν πριν από το Final Four, ξέρετε, σε αγάπη που ήταν γερές φωνές. Οι ομάδες, σωστός. Δεν βλέπω τηλεόραση, δεν έχω ιδέα. Οι ομάδες παίζουν μπάλα πλέον επικοινωνιακά, όχι μες στο γήπεδο. Γιατί να κάνουμε, παιδιά, στην Ελλάδα είμαστε αυτά, έχουμε αυτά, θα ζήσουμε τώρα. Να προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε. Μετακόμισε στην Αγγλία να ασχολείσαι μόνο με την μπάλα. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ ζούμε, αυτά γίνονται. Άντε. Μα εγώ δεν σου είπα δεν ασχοληθούμε, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Τι να κάνουμε. Και τι να κάνουμε όμως. Πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Τι να το κάνω. Τι να ζεις με το στοίχημα. Τα βλέπε, τα έπαιξε. Αυτό που τα λέμε και δεν τα παίζουμε. Κάτι παίξαμε. Και πιάνουμε και όλα αυτά που λέμε. Σωστό. Εγώ δηλαδή, γιατί ο Παπαδόπουλος δεν έχει πιάσει τίποτα. Όχι, κάποιο αυτό. Εσύ είσαι τρεις ή τέσσερις. 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 Δεν έπαιξα τίποτα. Όχι. Εγώ φίλε, ξέρω ότι ο Παπαδόπουλος έκανε κατάθεση. Τι να έχω πιάσει. Δεν θυμόμουν καν τι είχα πει την Παρασκευή. Την τύχη του Παπαδόπουλου τα έλεγα. Δεν ξέρω. Το μόνο που σκέφτηκα και εγώ να παίξω το 7 είναι ο Παπαδόπουλος και να σου πω ότι δεν μου έβαλα 5 ευρώ στο 7. Το 7 και εγώ το σκέφτηκα, αλλά δεν ασχολήθηκα γιατί γνωρίζω καλύτερα τον Άρη, μπορώ να πω. Εγώ δεν πίστευα ότι μπορεί να το γυρίσει. Αλλά όχι, όταν, εγώ είμαι σίγουρος μετά το 1-1. Όταν κάνει το 1-1, εκεί εντάξει και με τα δοκάρια που έχει, λες δηλαδή και στη χάνει τον Πελέα. Μια φορά αυτό που έλεγε ο Χρήστος και έχει δίκιο να πάει και σε εμάς, ρε φίλε, δοκάρι και μέσα. Δεν πάει ποτέ. Εμάς τυπάει δοκάρι και δεν γυρίζει μέσα. Και, τι τραύμα. Όχι να μπει δευτεία μέσα. Ναι. Να γυρίσει πίσω σε εμάς. Και ο άλλος έχει βγάλει τα άπιαστα με εμάς. Ο Μαλέρμπ. Γάλλος είναι αυτός, Γάλλος είναι. Εθνική Γαλλία. Ο Κότνικ ήταν δραματίας. Και ο άλλος κάνει σούτ, τυπάει στο Βέλεφ και παίρνει γκολ. Τρομερά πράγματα. Ναι, ήμουν σε θέλει και στέλνει. Τι έκανα. Όλοι γήπεδο με τον Αστέρα Τρίπολη, Κυριακή στις 3. Κάλεσμα από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Κάλεσμα τον Νίκο Παπαδόπουλο. Λοιπόν, αγάπη, θα γίνει η μάνατζερ του όμως. Δεν αναλαμβάνω. Το παιδί έχει πολλά θέματα. Δεν μπορώ. Είπε αγάπη. Δεν αναλαμβάνω. Έπεσε το φάλο. Στέλιο!
Σοκαρίστηκε. Στέλιο! 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 Πού είσαι, αγόρι μου! Έβρε, Νίκο, ακούσαμε όλο το. Hop. Συγγνώμη. Μάλλον σοκαρίστηκε αυτό που άκουσα, αλλά πρέπει να κλείσουμε κιόλας γιατί θα είμαστε στο τέλος. Ξεφύγαμε, άντε! Πάει κομπούλα μας. Έχουμε βόλι, έχουμε, δεν έχουμε. Και τι δεν έχουμε, γιατί πολύ μεγάλα λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Επιστροφή αύριο, τα λέμε στις 6.30. Αύριο, σε μέρα τσαμπιολί αύριο. Θα δώσουμε αύριο. Προγνωστικά για να μην πάτε ταμείο. Πολύ ψωμί. Εγώ, γιατί εγώ πετυχαίνω. Γεια σας.